Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Κάβαλος και αυτό είναι ένα ADH Diaries ή Μύκονος Diaries, γιατί σε 2 ώρες πετάω για Μύκονο. Όχι όμως για καλοκαιρινές διακοπές, πάμε να κάνουμε βίντεο και φωτογράφηση για Damat Mediterranean Drop. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Είναι ένα μαγικό προϊόν το οποίο με έχει λούσει από άπειρα λουσίματα. Είναι αλατό νερό, μπορείτε να το πάρετε από τα κομμωτήρια. Και όταν π.χ. ξυπνάς και το μαλλί σου είναι έτσι, δεν χρειάζεται να λουστείς για να φτιάξεις τα μαλλιά σου. Γιατί φανταστείτε, εγώ λούστηκα χτες βράδυ. Οπότε ψεκάζεις με το που ψεκάζεις και παίρνεις τα όμορφα σου χεράκια και το απλώνεις. Δείτε εδώ τι γίνεται. Και ειδικά αν έχεις πει στον κομμωτή σου να σου κάνει μύτες. Οπ, μόλις γλίτωσα, το ξανά λούσω τα μαλλιά μου για 15η φορά αυτή τη βδομάδα. Τώρα να φτιάξουμε βαλίτσα. Ο λόγος που θα πάρω βαλίτσα είναι επειδή πρέπει να κουβαλάω αρκετά ρούχα για τη φωτογράφηση, γιατί προφανώς θα έπαιρνα χείρα αποσκευή. Έχω πάρει αυτή εδώ την πολύ ωραία χρυσή βαλίτσα, η οποία είναι semi-line, μέχρι να πάρω τη Rimowa. Αλλά η Rimowa θα έρθει πολύ σου. Πήρα λίγο πολύ τα πάντα για τη φωτογράφηση. Θα σας τα δείξω και ανοιγμένα στη Μύκονο. Γιατί τώρα βιάζομαι, έχουμε guilty pleasure στη Damat Sport Sets. Μαλάκα το κίτρινο. Πόσο Μπάλκαν είναι. Λοιπόν, αυτό θα πει wealth. Αυτό είναι wealth. Μάκες, δείτε τι πήρα χτες από ένα ταλαβέρι. Supreme Nike Collab. Το vest. Αφήγει cloud. Αυτό είναι το φανελάκι των Damat. Το μαύρο, φανταστείτε ότι πέρσι δεν μου έκανε κανένα. Φέτος φοράω XL. Και δείτε εδώ πόσο χοντρό ελαστικό είναι. Όλα good, φτάσαμε Βενιζέλος. Είναι εδώ μαζί μου ο Σταύρος για το ταξίδι. Νοικιάσαμε και αυτοκίνητο το οποίο θα μας περιμένει στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Πάμε να μυρίσουμε τώρα καμιά κολόνια. Σώσανε στην έξοδο Μαξάκι, Fiat 500 Cabrio. Cabrio τώρα και τέτοια. Driver στη Γερμανία, driver και στη Μύκονο. Νούμερο 1. Θέλω να ανοίξω την κουρκούλα. Σαν πανόραμα είναι αυτό, όχι Cabrio. Την προηγούμενη φορά θυμάστε τι είχε γίνει με τη γουρούνα, όσο έχετε δει το Mykonos Diary στο πρώτο. Δεν την ξαναπατάω. Σταματάμε εδώ σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρουμε τίποτα να φάμε, γιατί από το πρωί εγώ δεν έχω φάει τίποτα. Πάμε να κάνουμε check-in. Αυτό είναι μάγκες. Ρε προ, εδώ δεν είχε κάνει ένα βίντεο κλίπ ο J Balvin. Μάγκες, εδώ θα μένουμε. Για 2 βράδια δώσαμε τίποτα, 150 ευρώ. Είναι απλά ένα μέρος να κοιμόμαστε την πιονίστη. Άρα έχει και ρεκοντισιονάκι. Το αμάξι το έκλεισα 2 λεπτά πριν μπω στο αεροπλάνο. 2 μέρες 100 ευρώ. Η θήκη σώζει ζωές. Έκανα ένα meeting με τον φωτογράφο μου. Δυστυχώς ξέρασαν τον κάδο. Ένα American Cup, ένα λευκό παντελόνι και το Damat Mediterranean Summer. Νομίζω ότι αυτή η μπλούζα φτιάχτηκε για εδώ, ρε φίλε. Πάμε να την.
από το κάτω. Στη χώρα είναι αυτό ακριβώς. Πρώτο σποτ, ήρθαμε Σκορπιό, πρώτη φορά εδώ. Δεν είχαμε κονέ, αλλά εντάξει, μας βάλανε. Μάγκες, δείτε λίγο πως είναι η θεά εδώ στο Σκορπιό. Με δώσα την μπλούζα. Αλλά κατώ. Αυτός ήταν ο Σκορπιός, φύγαμε. Εντάξει, σαν experience θα του βάλω ένα 9 στα 10. Τώρα έχουμε έρθει χώρα να φάμε. Σήμερα είναι Σάββατο, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ χαλαρά, ακριβώς όπως μου αρέσει. Δείτε εδώ τι βρήκα. Jacob & Co. Ronaldo Watch. Θα έρθω αύριο λίγο με την νησιά μου να τα δοκιμάσω όλα αυτά. Έχουμε έρθει off-white store για να δούμε τι έχει. Έχει collabs από Nike, έχει αυτό. Μάγκες, αυτό είναι πολύ ωραίο. Πόσο έχει? 2,40, εντάξει, λίγο παραπάνω τσιμπημένο. Εδώ τα out of office. Λέω, αυτό το έβαζα, να σου πω την αλήθεια. Είναι από τα τελευταία παπούτσια του Virgil. Για ξαναπέσουμε την αυτό. Είναι από το fashion show του 2018 που είχε δοθεί στους παλούς της Σεμβούλης. Και πώς κατέληξε τα χέρια σου? Αυτό δεν το παραφέρουμε. Και αυτό είναι του security του Τραβεσκό και το γεννό χειμένα του 2019, το 2XL και ρούμε το 10 πίσω στον κόσμο. Μόνο φωτογραφία που έχουμε είναι την Ελλάδα. Σκεφτόμουν να πάρω τα κίτρινα αυτά που βγήκαν τώρα. Ωραία. Καλημέρα μάγκες, δεύτερη μέρα Μύκονος. Σήμερα είναι η μέρα που ήρθαμε να κάνουμε τη δουλειά. Είναι η μέρα της φωτογράφησης. Θέλουμε κάτι νησιώτικο και θα πάρουμε τα μάχη να πάμε να βρούμε σπότς. So let's go. Λίγο φαγητάκι πριν τη φωτογράφηση. Κατεβήκαμε χώρα λίγο πριν τη φωτογράφηση και πάμε να δούμε τι καινούργια stores έχει εδώ. Έχει και ένα μαγαζί με αρώματα που το είδα χθες και μου γέλισε το μάτι. Και γενικά να δούμε τι παίζει εδώ, γιατί χθες ήμασταν κουρασμένοι και τέτοια. Ξεκινήσουμε από μέσα στη χώρα της Μυκόνου. Έχει κάποια κλασικά μυκονιάτικα spots, όπως τα λευκά σπίτια μπλε παράθυρα, τα σκαλιά εδώ με το μονόγραμμα κάτω. Έχουν πάει τα μοντέλα να αλλάξουν σε ένα spot. Και ξεκινάμε, έχουμε Damage Sport 3 set, έχουμε Guilty Pleasures, έχουμε φανελάκι, έχουμε πουκάμισα. Και επειδή το παιδί που μου κάνει τη φωτογράφηση μένει 6 μήνες στη Μύκονο, θα με πάει και σε κάποια spots που δεν είναι καθόλου εμπορικά και είναι πάρα πολύ ωραία και αισθητικά. Οπότε ξεκινάμε, αλλάζουν και σιγά σιγά ανανεώνεται. Στο vlog μου. Είμαστε στην Μύκονο, παιδιά. Έχουμε shoot, νέο drop. Χαμός εδώ με τον Άγγελο.
Πόσα φώτα σου έχει κάνει εδώ? 10.000. Πού ήσουν πριν δύο μέρες? Ήταν το καλύτερο. Άρα ήμουν Ιταλία. Πούλια. Γαρδίπολη. Ο Μίλτος είναι international photographer. Let's go. Είμαστε τυχεροί εδώ, τον έχουμε για λίγες μέρες στη Μύκονο. Εδώ είναι το female model μας, η Αραμπέλα. Hello, Αραμπέλα. Hello. Where are you from? Tell to my Greek audience. I live in Bali, but I think I'm from London. I'm with an agency in Bali, in Indonesia, but I freelance in Mykonos. What's your opinion about my clothes? And I really like the clothing, even though it's a men's brand. Yeah. But I like it, excuse me. What's your favorite that you model? I like the two-piece blue set. Blue set, okay. Thank you very much. Thank you. And subscribe to this channel. And buy his clothes. Δείτε εδώ μέρη που φωτογραφίζουμε. Τώρα που πέφτει ο ήλιος είναι ακόμα πιο ωραία. Τελευταίο spot είναι αυτό εδώ το σπιτάκι που πάνε τώρα τα παιδιά. Μάγκες. Φωτογράφηση έφτασε στο τέλος της. Όλα πήγαν πολύ καλά. Θα σας βάλω εδώ κάποια αποτελέσματα να δείτε. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κλείσαμε εισιτήριο επιστροφής. Και θέλουμε να φύγουμε και το εισιτήριο αύριο έχει 150 ευρώ. Οπότε, λογικά, εάν δεν γίνει κάποιο ουράνιο θαύμα να πέσουν οι τιμές σε λίγο, θα πάρουμε καράβι. No problem με το καράβι, it's all good με καράβι. Απλά σας το λέω. Τώρα είναι τελευταίο βράδυ και σήμερα έχει πάρει στο Σκορπιό, αλλά επειδή πήγαμε χτες στο Σκορπιό, θα πάμε σήμερα στο Zuma. Έχω ξαναπάει στο Zuma, η αλήθεια είναι, αλλά μου είχε γίνει αυτό το σκηνικό με τη γουρούνα, όσοι θυμάστε, δεν είχα περάσει ωραία. Ναι, οπότε πάμε δεύτερη φορά, του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία να πιούμε ένα ποτάκι εκεί. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχετε δει, αλλά θα το δείτε και μια φορά εδώ. Αυτά έξω για διακοσμητικά. Και ώρα είναι 12 το πρωί. Κάναμε check out από το δωμάτιο. Αυτό ήταν το διήμερο στη Μύκονο. Ωστόσο, μας άλλαξαν το αυτοκίνητο. Δεν το έχω δει εγώ ακόμα. Απλά μου λέει εδώ ο φίλος μου ότι μας έφεραν ένα T-Roc Cabrio. Θα φύγουμε με καράβι σε κάνα τρίωρο. Οπότε θα πάμε μια παραλία πριν φύγουμε. Πάμε το αμάξι. Ωραία η Μύκονος ρε φίλε. Σίγουρα θα ξανάρθω. Μπρο, με αυτό θα το οδηγήσω εγώ τώρα. T-Roc Cabrio. Για πες μας φίλε μου, πώς το βλέπεις τον Γερμανό εδώ? Ε, φίλε, αν εξαιρέσει ότι είναι κουμούτσα, τα μπανιέρα κανονικά. Γιατί κουμούτσα ρε αδερφέ, εδώ πέρα το βλέπω το εργαλείο. Είναι κολόστερα, γαμάει λίγο. Ό,τι πρέπει το αμαξαγγείο σήμερα. Έχουμε έρθει σε μια άλλη πλευρά του νησιού, σε μια παραλία που λέγεται Θάλας. Θάλας. Εκεί μας λέει ότι σιγούρτε πετσέτα, ούτε τίποτα.